το γύρο υπουργό, το γύρο Δαχιάου και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών για το φράγμα του κρατή ποταμού. Ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα οραματικό έργο, το οποίο βρίσκεται στη φάση δημοπράτησης μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με χρηματοδότηση με 200 εκατομμύρια, που η υπογραφή έχει γίνει από τα συναρμόδια Υπουργεία. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, ακούγοντας σε όλο τον κόσμο μέσα από αυτή τη διαβούλευση, ζητούμε από το Υπουργείο ορισμένα ρεαλιστικά σχέδια τα οποία προτείνουν οι τοπικοί φορείς να γίνουν αποδεκτά. Θεωρώ ότι μπορούν ορισμένα από αυτά να υλοποιηθούν μέσα από τη μελέτη που υπάρχει, και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τα επιμέρους προβλήματα, να δούμε τι μπορούμε και εμείς ως περιφέρεια να χρηματοδοτήσουμε, όπως επίσης και η διεκδίκηση από το αρμόδιο Υπουργείο για να δώσει τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Είναι και η σύνδεση των δρόμων προς την Μεσαρά, γιατί το έργο δεν αφορά μόνο την περιφερειακή ενότητα εδώ στο Ρέθυμνο, αφορά και τον εμπλουτισμό του φράγματος της Φανερωμένης, που θα σωθεί μια περιοχή όπως είναι της Μεσαράς, αλλά το πρωτεύον είναι πρώτα η ευρύτερη περιοχή εδώ του Αμαρίου και του Αγίου Βασιλείου. Πρέπει να γίνει δημοπράτηση. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε τον ανάδοχο και θα παρακολουθούμε το έργο ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατόν. Επίσης υπάρχουν οι δύο λιμνοδεξαμενές με το Γερακάρι που έχει δημοκρατηθεί η μελέτη, και αυτό το έργο πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες για να μπορεί να ενταχθεί μετά σε ένα πρόγραμμα. Όλα είναι υπό εξέλιξη, τα παρακολουθούμε και θεωρώ ότι θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ωραία.